δικαιώθηκε η επιλογή της υπέρβασης για τη λογιστική πραγματογνωμοσύνη, ναι, για το πώς είναι απαραίτητη και δικαιώθηκε με σωρία πλέον αεροπαγητικών αποφάσεων, βέβαια, οι οποίες τι λένε, Λεωνίδα, ότι αν δεν υπάρχει λογιστική πραγματογνωμοσύνη, πες μου ό,τι θες για το ανεκαθάριστο της οφείλης, δεν το λαμβάνω υπόψη μου. Συγκεκριμένα, σωρία αποφάσεων, δεν πάνε να λες ότι είναι παράνομος αυτός ο όρος, δεν πάνε να λες ότι είναι καταχρηστικός εκείνος ο όρος. Η εισφορά του νόμου 128, ή 360 μέρες. Όλα. Δεν μου λες αυτή η παρανομία πόσο και τι ποσό έχει επηρεάσει την εκδοθήσα διαταγή πληρωμής. Άλλη κουβέντα, για άλλη εκπομπή. Όμως, τώρα αντιμετωπίζουμε, το τώρα είναι από το 19 και μετά, ναι, σε όλες τις αεροπαγητικές αποφάσεις, λέει ότι εφόσον δεν μου λες πόσο είναι το παράνομο, ποιο είναι το ποσό της παράνομης οφειλής που έχει εγχωρήσει μέσα στη διαταγή πληρωμής, το δικό γραφό σου είναι αόριστο. Που σημαίνει, δεν πάει να κερδίσεις το πρωτοδικείο, δεν πάει να κερδίσεις το εφετείο. Στον αεροπάγο θα το χάσει σίγουρα. Άρα, ο μόνος τρόπος για να καμφθεί η αοριστία των νομικών, των δικαστηρίων, είναι ένας εξειδικευμένος λογιστής, οικονομολόγος λογιστής, να το πάρει πάνω του και να βεβαιώσει σε ένα δικαστήριο ότι αυτές οι παρανομίες δεν μπορούν να εκαθαριστούν. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ που είμαι εξειδικευμένος, οικονομολόγος λογιστής. Θα το κάνετε εσείς. Αυτό του λέει. Αυτό του δικαστή. Λέει. Μα αυτό λέει. Αυτό του λέει. Ναι, ακριβώς. Άπαξ και δεν μπορώ εγώ. Όχι, λέει έχω... και ποιος μπορεί. Ότι μπορεί μόνο ναι, η τράπεζα. Τι λέει, το τι λέει η πραγματογνωμοσύνη, στην τελική δεν είμαι και εγώ κατάλληλος. Έτσι, μπράβο. Λέμε, εγώ θα λοιπόν, μπορούσα να είμαι δικαστής. Εμάς μας ενδιαφέρει τι λέει το δικαστήριο. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν ότι ο Άριος Πάγος είπε, δεν τις κόβει όλες τις διαταγές, οι οποίες, τις ανακοπές, τις απορρίπτει όλες τις ανακοπές που αφορούν το ανεκαθάριστο. Αν δεν υπάρχει λογιστική πραγματογνωμοσύνη. Αν κάποιος δεν το πάρει πάνω του. Πάμε ποιος τώρα, είναι αυτός ο κάποιος, πάμε ο οικονομολόγος λογιστής. Όχι να υπάρχει πραγματογνωμοσύνη, να υπάρχει λογιστική πραγματογνωμοσύνη. Βέβαια, αυτό που σας είπα πριν και αυτό που ακούσατε πριν στο βίντεο. Όχι μια πραγματογνωμοσύνη που την υπογράφει κάποιος που έχει απλά τη σφραγίδα του δικαστικού πραγματογνώμονα. Πρέπει αυτός που έχει τη σφραγίδα του δικαστικού πραγματογνώμονα να είναι και οικονομολόγος, παύλα λογιστής, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή, με πτυχίο και με αριθμό Μητρώου, έτσι δεν είναι, Γιώργο Βαλέτα? Κύριε, με αριθμό Μητρώου. Η τελευταία απόφαση του Αρίου Πάγου στο ποινικό που αφορούσε ένα αίτημα αναβολής στο πρόσωπο του δικηγόρου, ο οποίος δικηγόρος έστειλε το συνεργάτη του με βεβαίωση από κρατικό νοσοκομείο, βεβαιωθέν από γιατρό, δεν έγινε δεκτή γιατί το έγγραφο του γιατρού δεν είχε κάποια στοιχεία που κατά το δικαστήριο θα καταστούσε τη συγκεκριμένη βεβαίωση ορισμένη. Λέω, είναι λοιπόν δυνατόν τώρα να ένα δικαστήριο να, ιδίως οι δικαστές ζουν στον ίδιο πλανήτη που ζούμε και εμείς. Ναι. Καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν απατεώνες, καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν οικονομολόγοι που πήραν ένα πτυχίο και είναι εξαφανισμένοι, ήταν διαφημιστές ή μπορεί να ήταν μαρκετίστες ή μπορεί οτιδήποτε. Ακριβώς. Μιλάω για οικονομολόγους. Καταλαβαίνουν και ξέρουν ότι υπάρχουν μαθηματικοί που έχουν πάρει το δίπλωμα του διαπραγματευτή ή του διαμεσολαβητή. Καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν απόφοιτοι της φιλοσοφικής που έχουν βγάλει την, το τμήμα αυτή λοιπόν, της διαμεσολάβησης. Δεν έχουν καμία αξία στα μάτια τους. Δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής. Δεν έχουν εγκυρότητα. Δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής σε κάτι που λέγεται λογιστική πραγματογνωμοσύνη. Δεν έχουν δικαίωμα. Πρόσεξε, ο Άριος Πάγος δεν έχει πει να αποδεικνύεται τον εκαθάριστο από πραγματογνωμοσύνη. Ο Άριος Πάγος έχει πει να αποδεικνύεται από λογιστική πραγματογνωμοσύνη. Και λογιστική πραγματογνωμοσύνη είναι η πραγματογνωμοσύνη που φέρει την υπογραφή κάποιου που έχει το δικαίωμα να λέγεται λογιστής και να υπογράφει ως λογιστής. Τέτοιος είναι ο Γιώργος ο Βαλέτας. Ναι, ναι. Εμείς είμαστε κορόιδα δηλαδή
που τις πραγματογνωμοσύνες μας τις έχουμε αναθέσει στον Γιώργο τον Βαλέτα. Θα μπορούσαμε να τις έχουμε αναθέσει και εμείς σε έναν οποιοδήποτε no-name τυχόν τα πραγματογνώμονα, ναι, του no-name. Οποίου όμως η πραγματογνωμοσύνη ναι. δεν είναι λογιστική, γιατί δεν είναι λογιστής, και γι' αυτό αυτοί που σας πουλάνε τέτοιες πραγματογνωμοσύνες σας λένε τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνη. Mm. Κανείς τους δεν τολμάει να πει λογιστική πραγματογνωμοσύνη, γιατί απλά δεν είναι λογιστές. Γι' αυτό σας είπα, εκεί που πηγαίνετε, όσοι πηγαίνετε αλλού, για να διαφυλαχθείτε, να τους ζητάτε να σας δείξουν πτυχία, άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, αριθμών μητρώων στα οικονομικά επιμελητήρια, γιατί πουλιέται πολύ παπατζηλίκη στην αγορά και πολύς αέρας κοπανιστός που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.